Κύριε Γιάννη Αθανασάκη, είστε μέλος της ΣΥΕΤΕ, του ΣΥΕΤΕ, του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος, όπως και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΕ, της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλλήλων Οργανώσεων Ελλάδος. Ο λόγος της σημερινής μας συνέντευξης είναι ο νόμος Χατζηδάκη, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα περάσει τη Βουλή χάρη στην κυβερνητική πλειοψηφία. Σύσσυμη η αντιπολίτευση πλην της ακροδεξιάς, το έχει χαρακτηρίσει αντεργατικό το νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη, και μάλιστα ότι καταργεί στοιχειώδη εργατικά δικαιώματα. Θα ήθελα λοιπόν στην πρώτη μου ερώτηση να μας πείτε ποια είναι η στόχευση αυτού του νομοσχεδίου. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Είναι σημαντικό που δίνεται η δυνατότητα να ακουστεί ένας αντίλογος και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η μονοφωνία στα μέσα ενημέρωσης με την καθημερινή προσπάθεια μέσω του κυρίου Χατζηδάκη με τις εμφανίσεις στις τηλεοπτικές και άλλων στελεχών της συμπολίτευσης, μολονότι με κάποια μηχανία είναι η αλήθεια, να πουληθεί αυτό το νομοσχέδιο ως προστατευτικό για τον κόσμο της εργασίας. Άρα νομίζω ότι ο αντίλογος είναι πολύ σημαντικό να ακούγεται. Τι προσπαθεί να κάνει με δύο λόγια το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο αποτελεί, αφενός δεν αποτελεί ένα κεραυνό ενεθρία σε σχέση με τις πολιτικές στοχεύσεις της παρούσας κυβέρνησης, είναι κάτι που τις γνωρίζαμε και δεν τις έκρυψε και ποτέ. Από την άλλη αποτελεί μια βάναυση όμως σχεδόν στα όρια του ΣΟΚ παρέμβαση στην αγορά εργασίας με έναν τρόπο που ακόμα και η Θάτσερ θα την έκανε να νιώσει περηφάνεια η συγκεκριμένη παρέμβαση. Ουσιαστικά θέλει μέσα από αυτό το νομοσχέδιο η κυβέρνηση να επιβάλλει όλο αυτό που εμείς τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι γνωρίζουμε ως εργοδοτική αυθαιρεσία και ανομία, να το νομιμοποιήσει, να το καταστήσει νόμο του κράτους αφενός και με βαθύτερο, με απότερο στόχο η εργασία να είναι υποαμοιβόμενη, να είναι ευέλικτη, να πάμε δηλαδή σε ένα καθεστώς όπου ο συντελεστής εργασίας στο παραγωγικό μοντέλο να είναι ο πλέον αδύναμος κρίκος στο οικονομικό κύκλωμα. Ξέρετε, επειδή πρέπει να μιλήσουμε και λίγο πιο συγκεκριμένα, διαβάζω από εργατολόγους στις εφημερίδες, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει κάποιος ιδιαίτερα να ψάξει, ότι ήδη μόλις το 76,3% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα δουλεύουν πενθήμερη εργασία. Το 23,7%, δηλαδή ένα ποσοστό κοντά στο 25%, εργάζεται άνω των 5 ημερών την εβδομάδα. Και μάλιστα ένα 3,5% των μισθωτών δηλώνει ότι εργάζεται καθημερινά. Άρα σε τέτοιες συνθήκες έρχεται το νομοσχέδιο και το οποίο είναι τρομακτικά τα νούμερα αυτά. Ισχύει αυτό. Ισχύει το καταρχήν από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας και από τους διεθνείς οργανισμούς και από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Προκύπτει ότι καταρχήν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε από τους εργατικούς πληθυσμούς με τις περισσότερες ώρες εργασίας. Είμαστε δηλαδή σε μια αγορά εργασίας που ήδη σε επίπεδο υπερεργασίας έχουμε φτάσει ταβάνι. Ταυτόχρονα από τα πρόσφατα στοιχεία ή από την ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ προκύπτει ότι είμαστε οι χαμηλότερα αμοιβόμενοι από τις χαμηλότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο εισοδήματος και αμοιβών οι εργαζόμενοι. Στο δείκτη ποιότητας της εργασίας είμαστε στη χαμηλότερη θέση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη μάλλον μείωση από το 2010. Σε μισθούς εννοείται. Σε μισθούς και σε δείκτες που συμπεριλαμβάνει, αυτή είναι μια μέτρηση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας των Συνδικάτων και έχει μέσα στόχους και δείκτες που σχετίζονται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Άρα είναι δηλαδή παραμετρικό, είναι μια παραμετρική έτσι, ένας παραμετρικός δείκτης που έχει μέσα στοιχεία για την ποιότητα της εργασίας, λαμβάνει υπόψη και το κομμάτι του ωραρίου και των ωρών εργασίας και των αμοιβών και τη δυνατότητα, το αν υπάρχει διευθυντικό δικαίωμα στους χώρους εργασίας και αν κατησχύει το διευθυντικό δικαίωμα. Σε κάθε περίπτωση είμαστε μια αγορά εργασίας που το μόνο που δεν χρειάζεται αυτή τη χρονική στιγμή είναι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Διότι αυτό θα παροξύνει ακόμα περισσότερο υπερορίες, απλήρωτες υπερορίες και μάλιστα σε μια περίοδο που έχει προσταθεί τώρα και η μάστρα της τηλεεργασίας,
η οποία εργαζόμενος είναι 24 ώρες, το 24 ώρες stand-by. Ακριβώς. Η τηλεργασία καταρχήν σαν μέθοδος, σαν μορφή οργάνωσης της εργασίας προϋπήρχε πριν την πανδημία έτσι κι αλλιώς. Συντοματικά στο σωματείο στο οποίο λειτουργώ και υπηρετώ είναι το πρώτο σωματείο στην Ελλάδα που πριν την πανδημία υπέγραψε επιχειρησιακή σύμβαση, ο ΣΥΕΤΕ εννοώ, με το δικαίωμα αποσύνδεσης. Υπήρχε η ρήτρα του δικαιώματος αποσύνδεσης μετά τη λήξη του ωραρίου. Φάνηκε και στην πράξη ότι αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκεί γιατί χρειάζεται το δικαίωμα στην αποσύνδεση να μην είναι απλά ένα δικαίωμα του εργαζόμενου αλλά και υποχρέωση του εργοδότη. Προφανώς, αν δεν υπάρχει υποχρέωση. Ακριβώς, και φάνηκε ότι χρειάζεται να υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός, να υπάρχει το ανάλογο λογισμικό που να διακόπτει τη δυνατότητα όχληση του εργαζόμενου μετά τη λήξη του ωραρίου. Λέει ο κ. Χατζηδάκης βέβαια ότι θα υπάρχει μέσω της ηλεκτρονικής παρακολούθησης κάρτας του εργαζομένου κλπ. Λέει ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στο νομοσχέδιο που κατέθεσε. Νομίζω ότι και σε αυτό συνηγορούν και οι απόψεις των περισσότερων και εργατολόγων που έχουν τοποθετηθεί δημόσια. Είναι ότι δεν υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας και κυρίως δεν υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας που σχετίζονται με την γνήσια, με τον εθελούσιο χαρακτήρα καταρχήν της τηλεργασίας. Και με τη μετακύγηση κόστους, εργασιακού κόστους, μάλλον σταθερού κόστους, το οποίο μετακυγείται στον εργαζόμενο και δεν προβλέπεται ότι αυτό θα καλύπτεται. Και όλοι τι εννοείται. Επαφίεται, για παράδειγμα, είμαι στο σπίτι μου και τηλεργάζομαι, έχω έξοδα του δικτύου, τα έξοδα στο σπίτι σε σχέση με τους λογαριασμούς τηλεφώνου, ρεύματος. Όλα αυτά, από την εργονομική θέση που πρέπει να κάθομαι για να μπορώ να εργαστώ, όλα αυτά δεν καλύπτονται, δεν προβλέπεται ευθέως ότι θα καλύπτεται αυτό το κόστος από τον εργοδότη. Επαφίεται σε μια ατομική συμφωνία που θα κάνει ο εργοδότης με τον εργαζόμενο. Άρα, δηλαδή, πράγματι, επειδή συνεχώς θέτει ο κύριος Χατζηδάκης το ζήτημα της ατομικής ευθύνης, υπάρχει το μεγάλο θέμα της υπονόμευσης των συλλογικών συμβάσεων και της αντικατάστασης με ατομικές συμβάσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει? Μια κεντρική στόχευση, η οποία θα υπηρετήσει, όπως και προηγουμένως είπα, τον τελικό στόχο για φτηνή και ευέλικτη υποαμοιβόμενη εργασία, είναι να αναχθούν τα πάντα σε επίπεδο ατομικής διαπραγμάτευσης. Παρουσιάζεται με έναν τρόπο δίθεν αθώο ή δίθεν αφελή ότι είναι ισοδύναμη η σχέση εργοδότη και εργαζόμενο. Αντιλαμβάνεται νομίζω ο καθένας ότι σε μια αγορά εργασίας με 17% ανεργία και εκφύσεως έτσι κι αλλιώς η σχέση, πόσο μάλλον και σε μια αγορά εργασίας με 17% ανεργία, εκφύσεως η σχέση εργαζομένου και εργοδότη ποτέ δεν είναι ισοδύναμη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα πουθενά. Οπότε εκ των πραγμάτων, από τη δυνατότητα συλλογικής διαπραγμάτευσης, οργάνωση σε συνδικάτο των εργαζομένων και συλλογικά να διαπραγματεύονται τους όρους εργασίας, όλο αυτό το πράγμα υποπίπτει στην ατομική διαπραγμάτευση. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι σημαίνει αυτό και το πώς μπορεί κάποιος να επιβάλλει όρους εργασίας ένας εργαζόμενος στον εργοδότη. Ναι, υπάρχει και το ζήτημα της ότι ουσιαστικά καταργείται και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Τι σήμαινε η ύπαρξη του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τους εργαζόμενους μέχρι τώρα και τι θα σημαίνει η ουσιαστική κατάργησή του από τον κύριο Χατζηδάκη? Επίσης, κεντρικό κομμάτι αυτού του νομοσχεδίου και μεγάλο έχει ξεσηκώσει μεγάλη αντίδραση από τα συνδικάτα και από τους εργαζόμενους, από όλους εμάς, είναι η ουσιαστική κατάργηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Τις προθέσεις της κυβέρνησης για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας τις είδαμε από τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης, με διαδοχικά βήματα που συνέτειναν στην υποβάθμισή της. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ως θεσμός, του κράτους για την παρέμβαση, για την παρέμβαση στην κατεύθυνση της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας, είναι κεφαλαιώδης. Ειδικά σε περιπτώσεις, ή μάλλον αν θέλαμε να το εξειδικεύσουμε στον τραπεζικό κλάδο, που με στοιχεία τα οποία είναι του πρόσφατου παρελθόντος, όταν πραγματικά
το ΣΕΠΕ, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ήθελε και υπήρχε η πολιτική βούληση πραγματικά να παρέμβει με τρόπο προστατευτικό και εξισορροπιστικό στις δύο διαφορετικές δυνάμεις μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών. Όλο αυτό το πράγμα αποτυπώθηκε. Μόνο για τον τραπεζικό κλάδο, την προηγούμενη περίοδο, το 2015 έως το 2019, περίπου ανά μία μέρα γινόντουσαν σε τρεις εργασιακούς χώρους έλεγχοι σε καταστήματα, σε φυσικούς χώρους δηλαδή εργασίας, σε καταστήματα και μονάδες της τράπεζας. Όλο αυτό αποτυπώθηκε σε συνολικά πρόστιμα περίπου 400, πάνω από 4 εκατομμύρια πρόστιμα. Είχε αποτέλεσμα αυτό. Είχε αποτέλεσμα. Με την όχληση και με την παρέμβαση των πιο δραστήριων συνδικάτων, το Σώμα Επιθεώρησης είχε την πολιτική βούληση και άσκησε πραγματικά το ρόλο του και τις αρμοδιότητές του, και όλο αυτό είχε αντανάκλαση στην καθημερινότητα, στο βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων. Έφευγαν στην ώρα τους. Στον τραπεζικό κλάδο οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοί μου και όλοι μας φεύγαμε στο ωράριό μας. Τηρούνταν το ωράριο σε ένα μεγάλο βαθμό. Όλο αυτό με την υπαγωγή του Σώματος Επιθεώρησης, μάλλον τη μετατροπή του σε ανεξάρτητη αρχή, πέρα από το ότι αφαιρεί από τη δυνατότητα πολιτικού ελέγχου της αντιπολίτευσης, των πολιτικών δυνάμεων, της κοινωνίας εν τέλει, διότι θα είναι μια ανεξάρτητη αρχή, άρα δεν θα υπόκειται στον έλεγχο των πολιτικών δυνάμεων, μεταθέτει την ευθύνη τήρησης της εργατικής νομοθεσίας σε κάτι που δεν θα έχει τελικά τη δυνατότητα να το κάνει. Είναι μια υποβάθμιση ουσιαστικά, είναι μια κατάργηση, λέμε εμείς, του ΣΕΠΕ αυτή η μετατροπή. Όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν μέλος του Προεδρείου του ΣΥΕΤ, του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τραπέζης Ελλάδας. Άρα, ας μιλήσουμε λίγο και πιο εξειδικευμένα. Τι θα επιφέρει σε εσάς, τους τραπεζικούς υπαλλήλους, ο νέος νόμος? Καταρχήν, σε όλο το φάσμα του και στις προβλέψεις που κάνει για τις μεταβολές σε επίπεδο εργατικού δικαίου και σε επίπεδο μεταβολών στο συλλογικό δίκαιο και στο δίκαιο της απόγησης, σε όλο το φάσμα του το νομοσχέδιο, από την επόμενη μέρα ελοχεύει κινδύνους για την εργασία μας στις τράπεζες. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι τράπεζες έτσι κι αλλιώς και ειδικά την τελευταία δεκαετία, μέσα από τις λογικές συρρήκνωσης κόστους, έχουν επιδιώξει τον πυρήνα, την φιλοσοφία αυτού του νομοσχεδίου με διάφορους τρόπους να την εφαρμόσουν. Έχουν, για παράδειγμα, αποστεί των εργαζόμενων, έχουν ελαφρυνθεί μάλλον από προσωπικό που έχουν συγκεκριμένες σχέσεις εργασίας που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις και έχουν υποκαταστήσει το προσωπικό αυτό με ευέλικτους εργαζόμενους, με υποαμοιβόμενους εργαζόμενους μέσω τρίτων εταιριών, τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Έχουν επιχειρήσει σε κάθε τους βήμα να αμφισβητήσουν συλλογικές συμφωνίες που προκύπτουν μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις, για παράδειγμα στα συστήματα αμοιβών, στον τρόπο με τον οποίο θέλουν να αμοιβούν το προσωπικό, σε ζητήματα ωραρίου. Άρα από την επόμενη κιόλας μέρα, αυτό που εμείς λέμε είναι ότι ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα, ανοίγει περαιτέρω η όρεξη και στους τραπεζίτες να ανοίξουν ζητήματα και ωραρίου, με την θέσπιση της κυριακάτικης εργασίας για μια σειρά μονάδων στις τράπεζες. Θα δοθεί η δυνατότητα να επιβληθεί κυριακάτικη εργασία. Και το κυριότερο, το βασικότερο είναι ότι ουσιαστικά εμποδίζεται αυτό που παραδοσιακά, ιστορικά χαρακτηρίζει τις εργασιακές σχέσεις στον τραπεζικό κλάδο, η ύπαρξη δηλαδή συλλογικών συμβάσεων, κλαδικών και επιχειρησιακών. Ακόμα και στα δύσκολα χρόνια του μνημονίου, ο κλάδος διατήρησε συλλογικές συμβάσεις. Δυσκολεύει επομένως την υπογραφή στο εξής συλλογικών συμβάσεων. Δυσκολεύει τη δυνατότητα στα συνδικάτα, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου, να υπογράφουν και στην ΟΤΟΕ ως δευτεροβάθμια οργάνωση, να υπογράφει κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, βάζοντας μια σειρά εμπόδια και προσκόμματα. Ξέρετε κάτι, διαβάζω στις εφημερίδες ότι γενικώς ο κλάδος έχει χτυπηθεί άσχημα. Διαβάζω ότι μέσα σε ένα χρόνο, από το 2019 στο 2020, οι τράπεζες κλείσανε 158 τραπεζικά καταστήματα. 158, δηλαδή μειώσανε τα τραπεζικά καταστήματα κατά 8,6% σε ένα χρόνο. Είναι τρομακτικό το νούμερο. Μείωση. Και αυτό σήμαινε βέβαια μείωση και σε υποπροσωπικό, το οποίο κατέβηκε από 37.000
734 μειώθηκαν σε 33.121. Δηλαδή είχαμε μια μείωση επίσης μεγάλη, 12,2% μέσα σε ένα χρόνο. Τι συμβαίνει? Είναι αυτό που περιέγραψα και πριν σε σχέση με το ότι υπάρχει μια επίθεση που εξελίσσεται τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία απέναντι στους εργαζόμενους στις τράπεζες. Το χαρακτηριστικό... Κλείνουν υποκαταστήματα με ποια λογική? Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπω στις τράπεζες να υπάρχουν ωραίες απ' έξω, δηλαδή και ο κόσμος δεν εξυπηρετείται. Ταυτόχρονα διαβάζω ότι μειώθηκαν τα ATM με αποτέλεσμα, αυξήθηκαν με ένα ποσοστό 1%. Δηλαδή μείωση τραπεζοϋπαλλήλων και μείωση τραπεζικών καταστημάτων κατά 8 έως 12% και ταυτόχρονα δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Δηλαδή τι γίνεται? Είναι ένα μείγμα το οποίο έχει αποτέλεσμα και στην εξυπηρέτηση του κόσμου, της πελατείας, της κοινωνίας, γιατί κλείνουν και καταστήματα σε περιοχές οι οποίες είναι, αν λάβουμε υπόψη την γεωγραφική μορφολογία της χώρας μας, σε περιοχές ευαίσθητες, σε νησιά, αποκλείεται με αυτόν τον τρόπο ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας από τις τραπεζικές υπηρεσίες. Και ειδικά για το κομμάτι εκείνο το οποίο είναι και ψηφιακά αλφάβητο, δεν μπορεί μέσω εναλλακτικών δικτύων να εξυπηρετηθεί. Ποια είναι η λογική όλης αυτής της αναδιάθεσης? Νομίζω ότι όποια και αν είναι η ερώτηση, όποια και αν είναι η ερώτηση μάλλον που σχετίζεται με αυτά που συζητάμε, η απάντηση είναι ο φιλελευθερισμός. Δηλαδή, η πάση θυσία μείωση του κόστους και λειτουργίας των τραπεζών και η επίτευξη όσο γίνεται μεγαλύτερης κερδοφορίας. Χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ούτε το κοινωνικό αντίκτυπο της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ούτε τις εργασιακές σχέσεις. Νομίζω ότι αν... Και έρχεται λοιπόν η νομοσία του κ. Χατζηδάκη να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία για τους τραπεζίτες. Νομίζω ότι θα διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία. Είναι κάτι που προφανώς το υποδέχονται με τα χαράς. Το υποδέχονται με τα χαράς και νομίζω ότι είναι και χρέος και ευθύνη συνολικά των εργαζομένων, αλλά επαναλαμβάνω όχι στις κοινωνίες, γιατί όταν οι εργασιακές σχέσεις αποδιαρθρώνονται, όταν το εργατικό δίκαιο δέχεται ένα τέτοιο συντριπτικό πλήγμα, δεν είναι ζήτημα ούτε ενός συνδικάτου, ούτε των συνδικάτων, ούτε των συνδικαλιστών, ούτε των εργαζόμενων μόνο. Συνολικά η κοινωνία θα έχει να αντιμετωπίσει συνθήκες που δεν θα μπορεί ένας άνεργος να βρει δουλειά, δεν θα υπάρχει δυνατότητα να βρει εργασία, θα έχουμε νέο κύμα από brain drain, δηλαδή θα υπάρξουν συνθήκες που θα είναι ακόμα περισσότερο δυστοπικές σε σχέση και με την περίοδο των μνημονίων και τις πίεσεις που είχε δεχτεί η κοινωνία τότε.